σε 10 περιπτώσεις την τελευταία εβδομάδα, 258 οι θάνατοι και 118 οι διασωληνωμένοι, την ώρα που σωστά σημειώνει ο Γιώργος Βλάχος, κύριε Γάκη, έχουμε το αφεντικό της Pfizer, τον κύριο Μπουρλά, αυτό προκάλεσε μια αίσθηση, ο οποίος αν και τετράκης εμβολιασμένος, κόλλησε πάλι κορονοϊό, το ανακοίνωσε, είπε ότι βρίσκεται, παίρνει κάποιο χάπι τώρα που δεν είναι ακριβώς εγκεκριμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού δεν είναι εγκεκριμένο, είναι παράνομο. Να δούμε το βίντεο με τον κύριο Σαριγιάννη λοιπόν και να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον κύριο Μπουρλά. Τον κύριο Σαριγιάννη, ο οποίος μας είπε ότι έρχεται αναζωπήρωση. Από το τέλος πια Σεπτεμβρίου, γύρω στις 24, μετά, εμείς λέμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μια αναζωπήρωση της πανδημίας και ιδίως πια λόγω της πιθανής, γιατί ακόμα δεν είναι γεγονός, είναι ένα σενάριο αυτό που λέμε, να ξεκαθαρίσω, αλλά ένα σενάριο ρεαλιστικό θεωρώ, της εμφάνισης της παραλλαγής βα-275, αυτή που αποκαλείται δημοσιογραφικά κένταυρος, η οποία είναι πιο γρήγορη στη μετάδοση, είναι γύρω στο 18% πιο μολυσματική από την Omicron 5 και Omicron 4 και θεωρούμε ότι έχει παρόμοια παθόγονο δράση με τις παραλλαγές Omicron. Γιατρέ! Στο Σαριάννη αυτό βγάζεται ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι χημικός, μηχανικός. Έχει βρει ένα βήμα αυτοπροβολής, δεν έχει πέσει σχεδόν ποτέ μέσα στις προβλέψεις του. Κάποτε έκανα τον κόπο και μάζεψα 23 προβλέψεις, στις 18 είχε πέσει έξω. Καφετζούν να ήταν πιο πολλές φορές θα το πιένε. Αυτός δίνει τη γραμμή, αυτός χαράσει τις κατευθυντήριες γραμμές και εν τέλει διαπλακώνει. Το βγάζουν οι γιατροποκρατές του κόσμου. Αυτό λέω στον κύριο Μάκη. Το βγάζουν οι γιατροποκρατές του κόσμου. Το δείχνουμε γιατί αυτός διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική. Φτιάχνει το κλίμα, διαμορφώνει σκηνικό και μετά έρχονται οι ανακοινώσεις του κύριου Πλεύρη. Θα σας αγαπάω πολύ για έναν και μόνο λόγο. Ότι είσαστε πολύ εύστροφοι. Και καταλαβαίνετε και βλέπετε και διαβάζετε πίσω από τις βιτρίνες. Βλέπετε ότι επιτέλους η ελληνική πολιτεία λέει σωστά πράγματα. Με βλέπετε να τη βρίζω εγώ την ελληνική πολιτεία. Γιατί να τη βρίσω, όταν λέει σωστά πράγματα. Όταν ενεργεί σωστά, όταν παρακολουθεί την επιδημία και δεν παρεμβαίνει, δεν την τροποποιεί, για να έχουμε και ένα όφελος που θα τελειώσουμε με αυτόν τον πελά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα το πληρώναμε πιο ακριβά οπωσδήποτε αν μας ερχόταν πιο αργά, αν κλείναν από τις ανάγκες, αν κάνανε απαγορεύσεις και ούτω καθεξής, καραντίνες κτλ. Και βλέπετε ξαφνικά όλα τα κανάλια, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έχουν εξαπολύσει μία αντιπροπαγάνδα, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιτιθέμενη και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο. Γιατί? Διότι τα συμφέροντά τους είναι να συνεχιστεί αυτή η τρομοκράτηση, ο περιορισμός του κόσμου, να συνεχίζουν να βγαδίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες εισάβρισαν με αυτή την τρομοκρατία του κορονοϊού, με την εργαλειοποίηση του κορονοϊού και να χρησιμοποιούν πάλι τους ίδιους τύπους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά επιστήμη παρήχανε, κάθε άλλο παρά σωστή ενημέρωση έκαναν, παρά επιστήμη παρήχανε. Επομένως, τι θέλετε παραπάνω. Όσον αφορά τον κύριο Μπουρλά, εμένα μου είναι συμπαθής και είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος, ασχέτως αν διευθύνει μια εταιρεία η οποία για μένα είναι ελεγχόμενη πολλαπλά με το θέμα αυτού του εμβολίου. Αλλά είναι ένας επιτυχημένος CEO. Πολλοί θα θέλαν να έχουν την εξέλιξή του. Όμως, όταν έχεις αρρωστήσει, πολύ σωστά κάνεις και το ανακοινώνεις. Λες ότι έχω κάνει 4 εμβόλια και ευχαριστώ που έχω κάνει 4 εμβόλια και παίρνω το Paxlovid, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο, πολύ σωστά λέει, δεν έχει πάρει τελική έγκριση, έχει πάρει άδεια επίγουσας χρήσης και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς το χορηγούμε. Είναι το χάπι το οποίο χορηγούμε στους υψηλού κινδύνου, ηλικιωμένους, ανθρώπους με προβλήματα υγείας που θα νοσήσουν λίγο πιο σοβαρά στην Ελλάδα. Το χορηγούμε, έτσι. Δεν είναι εγκεκριμένο. Πώς λέγεται, Paxlovid. Paxlovid. Είναι της Pfizer το φάρμακο, το αντιλικό φάρμακο της Pfizer. Είναι αυτό που πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
ο οποίος μόλις το διέκοψε, είναι 5 μέρες η διάρκεια θεραπείας, μόλις το διέκοψε υποτροπίας. Για τον Biden λέτε. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, πέστε μου εσείς που είσαστε πανέξυποι και βλέπετε με καθαρό μάτι και δεν επηρεάζεστε. Είναι διαφήμιση αυτό που είπε, είναι κόλαφος για το εμβόλιο. Και εδώ όλοι το παρουσιάζουν σαν διαφήμιση. Τώρα όλο, κάτι θα πάει. Εμένα η οικογένειά μου όλοι αρρώστησαν. Είχαμε αρρωστήσει με τη Δέλτα. Η μισή οικογένειά μου είναι εμβολιασμένη. Τα δύο μεγάλα μου παιδιά είναι εμβολιασμένα. Δεν εμβολίασαν τα εγγονάκια μου. Και η σύζυγός μου, εγώ και ο Βενιαμίν μας, ο οποίος είναι 1,5 χρόνο, είχαμε νοσήσει με τη Δέλτα και ξανανόσησαν αυτοί οι δύο και τα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειας με αυτή την παραλλαγή, πολύ ελαφρά, εγώ δεν νόσησα. Προς μεγάλη μου στεναχώρια έκανα κατ' επανάληψη. Άρα τι σήμερα αυτό βγάζεται από όλη αυτή την ιστορία του Μπορλά. Είναι ένα ήπιο, είναι ένα ήπιος ιός, όπως έχουμε πει εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτή είναι η πορεία του ιού, σιγά σιγά θα γίνεται πιο μεταδοτικός και πιο ήπιος. Και σιγά σιγά θα καταστεί όπως ο προηγούμενος ιός του 1889, ο πέμπτος κορονοϊός. Απάντω, κόντρο, κομπιούτερ. Αυτή είναι εκτός αν κάνουν κάτι από το εργαστήριο. Τώρα, όσον αφορά τους... Το κομπιούτερ, βλάχια, απάντω, τηλεκοντρό, πάνω από το πληκτρολόγιο. Διάφορους αρχαίους θεούς που ονοματίζουν κακώς τους επερχόμενους ιούς για να τρομοκρατούν τον κόσμο, μηνόταυρους και λοιπά, να μπορούσαν να τους πούνε, εφόσον είναι φυσικοί ιοί, πρώτον δεν είναι σίγουρο θα επικρατήσουν, έτσι, κάθε μέρα αναπτύσσονται ιοί και πάλι θα επαναλάβω ότι η κακή χρήση ατελών εμβολίων είναι η κύρια αιτία επικράτησης αυτών των ιών. Εάν είχαμε ένα εμβόλιο, όπως δεν μου αρέσει ο όρος, αποστηρωτικό, αποστήρωση αφορά εργαλεία, όχι εμβιαώνα, αλλά μας πιστός, θα το πούμε επειδή όλοι το λένε αποστηρωτικό, δεν θα είχαμε αυτή τη συχνή επικράτηση νέων μεταλλάξεων. Οι νέες μεταλλάξεις που επικρατούν είναι αυτές που ξεπερνάνε το εμβόλιο, που δεν μπορεί να σταματήσει το εμβόλιο. Και όσο και να στεναχωριούνται, και όσο και να πιέζουν, και όσο και να απειλούν και με δικαστικές διώξεις κλπ. Μίλησε και εσείς, για πείτε μας στο σημείο αυτό κύριε Νεγάκη, τι ακριβώς τώρα έχει συμβεί, έχετε κληθεί για κάτι, για πράγματα που είπατε. Η παλιά ιστορία για μια ομιλία που είχα κάνει στα Γιάννητσα κατά της υποχρεωτικότητας το έκαναν γονείς σχολικών συλλόγων. Κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των παιδιών. Αυτή ήταν η εκδήλωση την οποία την παρουσίασαν όπως θέλανε ως αντιεμβολιαστικό παραξενισμό και ούτω καθεξής. Με στοιχεία είπαμε ότι το εμβόλιο δεν χρειάζεται στα παιδιά εκτός αν έχουν κάποιες ειδικές παθήσεις, ανοσοκαταστολές, νεοπλάσματα κλπ. Να μην σας κουράσουν και να είναι τα ίδια και τα ίδια. Και φυσικά επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική πολιτεία δεν επέβαλε τελικά υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό των παιδιών. Διότι η λογική αντιπαράθεση την οποία τα λογικά επιχειρήματα που αντιπαραθέσαμε έπεισαν. Όσο και να ήθελαν, θυμάστε, η παιδιατρική εταιρεία. Και παρά τα αυτά, παρά τις εξελίξεις αυτές και τα δεδομένα αυτά σας έχουν